Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν προχωρήσω στα όσα έχουμε να επισημάνουμε αναφορικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στην νέα αυταρχική κατάπτωση της δικοματικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της απεργίας των εργαζομένων στη ΔΕΗ. Υποκρισία, αυταρχικός κατήφορος, χωρίς τέλος αναλγησία για την εξυπηρέτηση ιδιαιτελών συμφερόντων ολιγοπολίων μέσα από ένα πανικό, μια κυβέρνηση που δεν έχει καμία δημοκρατική νομιμοποίηση, καμία αναφορά στην κοινωνική στήριξη, επιλέγει τις μεθόδους εκείνης που υποτίθεται ότι οι σημερινοί πρωταγωνιστές του κυβερνητικού σχήματος έχουν στο παρελθόν καταδικάσει με διάφορους τρόπους. Για να καταδείξω το μέγεθος της υποκρισίας και της αυθαιρεσίας αυτής της νέας κυβερνητικής επιλογής να επιστρατεύσει για μια ακόμα φορά απεργούς εργαζόμενους και στην πραγματικότητα να καταργήσει στην πράξη το απεργιακό δικαίωμα, θέλω να αναφερθώ και να καταθέσω στα πρακτικά την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ στις 14 Απριλίου του 2006, την οποία υπογράφουν μεταξύ άλλων και ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, και άλλα προβεβλημένα στελέχη που και τώρα παίζουν ρόλο, όπως είναι ο κύριος Χρυσοχοΐδης και άλλοι. Και λέει στην αιτιολογική έκθεση αυτή η πρόταση νόμου για την τροποποίηση του νομοθετικού διατάγματος 17 του 1974 της Χούντας, του Γκυζίκη μάλλον, κατάργηση δυνατότητας πολιτικής επιστράτευσης λόγω απεργίας. Και στην αιτιολογική έκθεση λέει, με το άρθρο 1 διευκρινίζεται ότι η απεργία από μόνη της δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά κατάσταση έκτακτης ανάγκης που να δικαιολογεί την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, ακόμα και αν κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική από το δικαστήριο. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί στην περίπτωση αυτή να επιβληθεί πολιτική επιστράτευση επίταξη προσωπικών υπηρεσιών στους απεργούς. Και εν συνεχεία το άρθρο 1 το περιγράφει και το απαγορεύει αυτό. Το καταθέτω στα πρακτικά εις δόξαν του ΠΑΣΟΚ και του Προέδρου του και νυν Αντιπροέδρου της κυβέρνησης. Και καταθέτω επίσης στα πρακτικά από την Ολομέλεια του Σώματος στη συνεδρίαση της 11ης Φεβρουαρίου του 2011 αναφορικά με παρόμοια πρακτική της τότε κυβέρνησης απέναντι στους αγρότες, όταν με αυθαιρεσίες τότε προχωρούσαν, έλεγε ο κύριος Σαμαράς, αλλά εσείς κάνετε ό,τι μπορείτε να πυροδοτήσετε αυτά τα προβλήματα. Όταν αυξάνετε τα τιμολόγια των 10 πέρα από τα όρια αντοχής της κοινωνίας, οδηγείτε σε απίθεια. Και όταν αντιμετωπίζετε τις κοινωνικές αντιδράσεις με εφαρμογή χουντικών μεθόδων, πυροδοτείτε κοινωνική έκρηξη. Σας το χαρίζουμε, κύριε Σαμαρά, και σε όλη την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Όπως επίσης αναφορές από το Ζάπιο 2 με την ομιλία του κυρίου Σαμαρά να λέει ότι το κυβερνητικό σχέδιο για πώληση του 17% της ΔΕΗ είναι πέρα για πέρα λάθος. Δείχνει μόνο ταμιακό πανικό και δεν έχει καμία σχέση με το τι σημαίνει αποκρατικοποίηση υποδομών ενέργειας και πώς γίνεται διεθνώς και άλλα και άλλα και άλλα. Κυρίες και κύριοι, ήδη βρίσκεστε υπόλογοι και κύριοι της κυβέρνησης, βρίσκεστε υπόλογοι απέναντι στην ελληνική κοινωνία
όχι για το μεγάλο έγκλημα μόνο της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ και της ενέργειας, αλλά και για τις πιο αυταρχικές μεθόδους που εξακολουθείτε να επιστρατεύετε και για την ιστορική σας πια ευθύνη να καταργείτε οριστικά, όσο είστε βέβαια στην κυβέρνηση και θα είστε για πολύ λίγο ακόμα, το δικαίωμα της απεργίας. Προχωρώ, κύριε Πρόεδρε, στην διαδικασία, αφού προηγουμένως αναφερθώ το χρωστό από την προηγούμενη συνεδρίαση στον κύριο Τριαντάφυλλο. Ναι, κύριε συνάδελφε, αποδοκιμάζουμε οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια, γιατί ποτέ όσο την επίθεση που δεχτήκατε, γιατί ποτέ δεν δεχτήκαμε εμείς την κριτική των όπλων. Πάντα έχουμε ως όπλο μας την κριτική και τους αγώνες μας, και αυτό επιλέγει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Όμως αυτό δεν σας απαλλάσσει από τις ευθύνες, τις τεράστιες, γιατί συνενείτε σε αυτό το τεράστιο έγκλημα απέναντι στον ελληνικό λαό. Κύριε Υπουργέ, πραγματικά αναρωτιέμαι, ο σοφρονιστικός κώδικας έχει ορισμένα άρθρα. Το άρθρο 3 λέει, για παράδειγμα, απαγορεύεται κάθε δυσμενής διακριτική μεταχείριση των κρατουμένων, ιδίως εκείνη που βασίζεται στη φυλή, το χρώμα, την εθνική κοινωνική καταγωγή, το θρήσκευμα, την περιουσία ή τις ιδεολογικές πεποιθήσεις. Παρακάτω, το άρθρο 4 αναφέρει ότι κατά την εκτέλεση της ποινής δεν περιορίζεται κανένα άλλο ατομικό δικαίωμα των κρατουμένων εκτός από το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία. Και εν συνεχεία στην παράγραφο 2 αναφέρει ότι οι κρατούμενοι δεν εμποδίζονται λόγω της κράτησής τους στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και την άσκηση δικαιωμάτων που τους αναγνωρίζει ο νόμος κλπ. 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 Κύριε Υπουργέ, αλήθεια, αυτά τα άρθρα τα καταργείτε? Έρονται? Όχι βέβαια. Είναι δυνατόν τα άρθρα του νομοσχεδίου που εισάγεται σήμερα να είναι συμβατά με αυτές τις ρυθμίσεις του σοφρονιστικού κώδικα? Θα χρειαστεί να βρεθεί σε σχιζοφρενική κατάσταση κάθε δικαστής που θα επιχειρήσει να συμβιβάσει τα άρθρα αυτού του νομοσχεδίου, εάν γίνει νόμος, με τα άρθρα του σοφρονιστικού κώδικα. Και πραγματικά θα ήθελα να σας ρωτήσω, το ποινικό δίκαιο και το σοφρονιστικό και ο σοφρονιστικός κώδικας τα τελευταία χρόνια έχουν δεχθεί πολύ μεγάλες αλλαγές προς την κατεύθυνση του περιορισμού των δικαιωμάτων των κρατουμένων και της δίκαιης απονομής της δικαιοσύνης. Έχουν υπάρξει έκτακτοι νόμοι, έχει υπάρξει αυστηροποίηση της νομοθεσίας, έχουν υπάρξει μεγάλες αντιδράσεις για όλα αυτά. Έναν απολογισμό κάνατε και στην Ελλάδα και διεθνώς? Όλες αυτές οι έκτακτες νομοθεσίες, όλη αυτή η αυστεροποίηση του ποινικού συστήματος, του ποινικού δικαίου, έφεραν κανένα αποτέλεσμα? Περιγράφετε κάθε φορά που έρχεστε και φέρνετε ένα νέο, εσείς ή οποιοδήποτε άλλοι υπουργοί τα τελευταία χρόνια, περιγράφετε τους μεγάλους κινδύνους από την αύξηση της εγκληματικότητας, από την ενίσχυση του μεγάλου εγκλήματος, και από διάφορες άλλες εκδηλώσεις παραβατικότητες. Κι όμως κάθε φορά ξανάρχεστε στο σημείο από όπου ξεκινήσατε, όπου αποδεικνύεται η πλήρης αποτυχία, ακόμα και για την διατήρηση, εν πάση περιπτώσει, της ασφάλειας των πολιτών, η πλήρης αποτυχία αυτών των μεθόδων αυστηροποίησης του ποινικού και του σοφρονιστικού συστήματος. Και βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα δεν έχετε κανένα πραγματικό επιχείρημα που να αιτιολογεί όλη αυτή την μεγάλη ανατροπή
και του ευρωπαϊκού δικαίου και της διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και όλων των διεθνών συμβάσεων και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, το οποίο επικαλείστε αλλά πουθενά δεν το τεκμηριώνετε. Δεν έχετε κανένα επιχείρημα γι' αυτό και μένει μόνο ένα, το οποίο σας το τονίσαμε στην προηγούμενη συζήτηση, την περασμένη εβδομάδα, ότι σας μένει μόνο η διαρκής προσαρμογή σε όλο και πιο ακροδεξιές, φασίζουσες, αυταρχικές πολιτικές, με κύριο στόχο να διαμορφώσετε ένα κλίμα μιας φοβισμένης κοινωνίας, ανελεύθερης, την οποία μπορείτε, νομίζετε ότι μπορείτε επάπειρον να χειραγωγείτε. Αξιοποιείτε δηλαδή, αντί να προστατεύσετε την κοινωνία από το έγκλημα, ενισχύετε. Και θα ήθελα να σας θέσω το ερώτημα ευθέως, μα πραγματικά και εσείς και τα επιτελεία που επεξεργάζονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στην κυβέρνηση τέτοιου είδους σχέδια δεν αναρωτήθηκαν ότι αυτή είναι μια ατελείωτη κούρσα αλληλοτροφοδοτούμενη, ένα κράτος που γίνεται διαρκώς αυταρχικότερο και μια ισχυρή εγκληματικότητα η οποία εξοπλίζεται ακόμα πιο πολύ για να αντιμετωπίσει αυτήν την αυταρχικότητα. Είναι μια ατέλειωτη διελκυστίδα, αλληλοτροφοδοτούμενη. Ποιος θα από το οργανωμένο έγκλημα δεν θα αναβαθμίσει την εγκληματική του συγκρότηση για να μην μπορέσει ποτέ να συλληφθεί όταν ξέρει ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα αντιμετωπιστεί με τέτοιο τρόπο. Και αυτό είναι κοινή πρακτική. Το ξέρουμε σε όλο τον κόσμο. Επιτέλους, τα Γκουαντάναμο δεν είναι μόνο η βαρβαρότητα αυτοπροσώπως, είναι και τα πλέον αναποτελεσματικά. Και είναι χαρακτηριστικό και ίδιο των πιο αντιδημοκρατικών κυβερνήσεων. Όσο πιο ξένοι προς την λαϊκή συνένεση είναι οι κυβερνήσεις, τόσο περισσότερο έχουν ανάγκη να επιστρατεύουν τέτοιου είδους μεθόδους και λύσεις για να προχωρήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Υπουργέ, με το νομοσχέδιο που εισάγεται, καθιστάτε το ανθρώπινο σώμα υποκείμενο της τιμωρίας. Είναι αδιανόητο στην δημοκρατική ένομη τάξη του διαφωτισμού και της γαλλικής επανάστασης, στην δημοκρατική ένομη τάξη της Ευρώπης, να θεωρείται, να εισάγεται ποινή πρόσθετη της στέρησης της ελευθερίας, που είναι η ύψιστη ποινή στο δημοκρατικό δίκαιο του 20ου αιώνα. Και τώρα έρχεστε εσείς στον 21ο αιώνα να καταργήσετε κατακτήσεις για τις οποίες και αίμα έχει χυθεί και υδρότας και πόνος και δάκρυα, αλλά και πολύ 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 σκέψη διορατική, διεισδυτική, επιστημονική, πολιτική, κοινωνική. Και όλα αυτά είναι ξένα προς εσάς, διότι λέει πρέπει να αντιμετωπίσετε το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Όχι μόνο θα ενισχύσετε ακόμα πιο πολύ αυτή την κατεύθυνση με αυτές τις φυλακές υψίστης ασφαλείας, και ήταν πολύ χαρακτηριστική και εύστοχη η παρέμβαση του συναδέρφου του Στάθη Παναγούλη στην προηγούμενη συνεδρίαση, όταν περιέγραψε τις στρατιωτικές φυλακές στη διάρκεια της δικτατορίας, που δεν στάθηκαν ικανές να αποτρέψουν την απόδραση του Ιδίου και του Αλέκου Παναγούλη, και όλα αυτά σε μια εποχή που πραγματικά αυτό που χρειάζεται είναι η ενίσχυση της κοινωνικής άμυνας για την καταξίωση των δημοκρατικών αγώνων, όταν έρχεστε και καταργείτε το δικαίωμα της απεργίας, για να ανασάνει η κοινωνία, για να πάρει η κοινωνία απάνω της όλες εκείνες τις λειτουργίες που εξασφαλίζουν ελευθερία και δημοκρατία. Όσο πιο μακριά είστε από αυτά, όσο πιο αυταρχική κυβέρνηση είστε, τόσο πιο πολύ ανάγκη έχετε τέτοιων νομοθετικών ρυθμίσεων. Παρακαλώ, θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, όταν σε επί των άρθρων
τοποθετηθώ, θα έχω να σχολιάσω και μια σειρά από ιδιαίτερα ζητήματα για τα οποία δεν έχω το χρόνο τώρα να το κάνω. Δεν έχετε δικαίωμα να προχωρείτε ούτε στην επιστράτευση των αρχών της ΔΕΗ, ούτε σε τέτοιου είδους νομοσχέδια που το ένα φέρνει το άλλο. Είναι και τα δύο, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, της αντιλαϊκής, απάνθρωπης, ανάλγητης και καταστροφικής για τη χώρα και για την ελληνική κοινωνία πολιτική σας. Αποσύρτε το, αλλά δεν βλέπω να έχετε καν την, όχι τη διάθεση, καν τη δυνατότητα να αντιληφθείτε τι τεράστιο λάθος κάνετε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι έγκλημα, είναι λάθος.